μας έχουμε τον προπονητή του Πανερυθραϊκού, τον Στέλιο τον Μουτανάρη. Στέλιο, βάλατε δύσκολα σήμερα στο ρουφ. Στο τέλος όμως δεν τα καταφέρατε. Στο ποδόσφαιρο πάντα υπάρχουν διάτρες στιγμές. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε με βάση το πλάνο που είχαμε. Πάλι στόχο την αρχή της εβδομάδας ότι πρέπει να κρατήσουμε τον αντίπαλο αρκετά μακριά από την εστία μας να μην έχει πολλές φάσεις, ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι θετικό. Νομίζω ότι ξέρω ότι είχαμε και τον αέρα στο προηγούμενο και ίσως μπορούσαμε εμείς να προηγηθούμε. Υπήρχε κάποιες φάσεις, νομίζω, ειδικά η μία του Αραμπατζή που κρέμασε τον τερματοφύλακα από μακριά, πέρασε σύζυγο από το κάρι. Αλλά όπως σε κάποιες φάσεις ακόμα που ζητάραμε, αλλά δεν βρήκε το σωστό μπάλα. Ο αντίπαλος σίγουρα ξέραμε στο ημίχρονο, μιλήσαμε ότι θα αυξήσει την πίεση λόγω των εγκαιρικών συνθήκων. Νομίζω δεν έκανε όμως πολλές φάσεις παρόλα αυτά. Φαίνονταν ήταν έπειτα το άγχος του ομάδα του Ρουφ. Σίγουρα όταν είσαι στην πρώτη θέση και ξέρεις ότι με το παραμικρό σταλοπάτημα θα πλησιάσει ο άλλος πολύ κοντά σε απόσταση επαφής. Αυτό δεν σε βοηθάει να λυνά τα πόδια σου. Και νομίζω ναι, βάλαμε δύσκολα στον αντίπαλό μας. Και όπως είδαμε στο λεπτό περίπου που θυμάμαι ότι ήταν το γκολ, η μπάλα ήταν στα πόδια μας, στην κατοχή μας και μια λάθος πάσα και σκέψη πήγαμε το γκολ και από εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για να αντιδράσουμε αφού έβαλε ο Σεροκάνης στον χρόνο, έσπασε το ρυθμό και μοίρα έρθαμε το αποτέλεσμα. Από την πορεία σας γενικά στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής είστε ευχαριστημένος? Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με βάση τη συγκομιδή, γιατί έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια και ήμασταν πολύ ανώτεροι από τους αντιπάλους μας και έχουμε χάσει παιχνίδια όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ κέρδιζαμε 2-0 στο ημίχρονο και χάσαμε στο 2-0 πέναλτι στο 39. Από μια πάλι άτυχη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο που φάγαμε κόκκινη πάλι ακόμα μια φορά. Είχαμε και την ισοπάλιση. Χάσαμε τις πόντους που θεωρητικά μια άλλη ομάδα ίσως τους είχε πάρει. Έχουμε χάσει τέτοιου είδους παιχνίδια, νομίζω, αρκετές φορές. Θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον να μην πω υπερβολές 10 πόντους παραπάνω για να πούμε ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι. Από εκεί και πέρα, ο Πανερυθραϊκός δεν έχει μόνο στόχο το ότι πρέπει να έχει πολλούς πόντους στο πρωτάθλημα. Πρέπει να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν παιχνίδια που παίζουμε. Απλά. Λίγο είμαστε στεναχωρημένοι όταν παίζουμε με τις πολύ δυνατές ομάδες εισαγωγικά στον όμιλό μας. Βγάζουμε πολύ καλό πρόσωπο, ενώ με τις ομάδες που είναι ίσως υποδιέστερες από εμάς, αυτό δεν το δείχνουμε σε κάποια παιχνίδια. Παίζουμε για να μην πάμε πολύ καλά, παίρνουμε το προβάδισμα και μετά έχουμε μια καθίζηση. Αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει πολύ καιρό. Και αρχίζει γενομένη στο παιχνίδι του Παπάγου που πάμε εκτός έδρας. Έχουμε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας. Θα πρέπει να σκεφτούμε σαν να παίζουμε με το ρουφ. Για μας αυτή είναι η λογική. Εντάξει, η ομάδα δεν νομίζω ότι θα κρυφτούμε γιατί παραμένει στην κατηγορία. Είναι μια ομάδα πολύ καλή. Έχει κάποια παιχνίδια που θεωρητικά θα μπορέσει να τα πάρει. Το και πέρα για μας θα είναι μια διαφορετική περίοδος μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος που θα έχει τελειώσει για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουμε και είναι αρκετοί στο ρόστερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.